σας φίλοι μου, καλή και αγαπημένη, τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εγώ εδώ όπως βλέπετε πίσω έχω τα βουλάκια μου βρασμένα. Είναι μεγάλη Πέμπτη για μας. Εσείς λογικά θα το δείτε την επόμενη μέρα το βιντεάκι αυτό. Χρόνια πολλά να ευχηθώ σε όλους. Εγώ σήμερα, κάθε μεγάλη Πέμπτη βασικά, βάφω τα αυγουλάκια μας παραδοσιακά, κόκκινα πάντα βασικά και κάποια έτσι διαφορετικά χρωματάκια, όπως σας είπα και σε άλλο βιντεάκι, για να κάνουμε έτσι και λίγο τη διαφορά, να παίξουν και λίγο τα παιδιά. Εσείς μπορείτε να κάνετε εγγραφούλα σε αυτό το κανάλι πατώντας το κόκκινο κουπί της εγγραφής και κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεο που ανεβάζω. Μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram, να τα λέμε και εκεί. Πάμε ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε. Αχ, σήμερα η διάθεση, παιδιά, είναι όπως είναι και κανονικά η μέρα να είναι, σαν μεγάλη Πέμπτη. Συνήθως πάντα έχει βροχή, πάντα ο ουρανός κλαίει. Τη σημερινή ημέρα έχει βροχή και σε εμάς, είναι μουντός ο καιρός. Μπαίνουμε στο κλίμα ακριβώς κάθε φορά. Παιδιά, κάθε χρόνο είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω αν ισχύει και στις χώρες που είστε. Εγώ σε όλη την κατάσταση μπαίνω στο mood, πάντα μεγάλη εβδομάδα από την Πέμπτη και μετά με πιάνει έτσι μια μαυρίλα, να το πω, έτσι είναι το κλίμα βέβαια. Και ετοιμάζομαι να βάψω τα αυγουλάκια μας. Τα έχω αφήσει σε θερμοκρασία δωματίου, τα έχω βρασμένα, τα έβρασα πριν. Ευτυχώς είχαμε μόνο μια πόλη αυγού, έβρασα 25 αυγά και μου βγήκαν τα 24. Οπότε μια χαρά, θα βάψω και μερικά. Πού τις έχω τις βαφές? Έχω αυτές που σας είχα δείξει που ήταν από γερμανικό σούπερ μάρκετ, οι οποίες βέβαια λένε να τα βράσεις τα αυγουλάκια μέσα στη βαφή, από ό,τι κατάλαβα, αλλά εγώ δεν θα το κάνω αυτό, τα έχω βράσει ήδη τα αυγά και θα τα αφήσω μέσα στην βαφή κάποια λεπτάκια έτσι για να πάρουν το χρώμα. Βαφή κλασική ανατολή, κλασικά τα βάζεις μετά όταν πάρει θερμοκρασία δωματίου μέσα στη βαφή και όλα καλά. Σήμερα θα πούμε και για... θα σας δείξω έτσι μερικά πλανάκια, θα σας δείξω τα βιντεάκια που τράβηξα τις μέρες που ήρθανε τα πακέτα από τις νονές των παιδιών, από την Ελλάδα. Και εννοείται, όταν έρχεται πακέτο από Ελλάδα, είμαστε τρεις ευτυχισμένοι. Είναι σαν να μπαίνει το κλίμα όλο της Ελλάδας μέσα σε ένα πακέτο. Τα λόγια τους, μας έστειλαν ωραίες ευχές οι γονείς μου, οι αδερφοί μου, τα νύψια μου. Όπως ξέρετε, η μαμά μου είναι και νονά της Αριάδνης, οπότε είναι διπλός ο ρόλος της και διπλή η χαρά για την Αριάδνη. Και της έστειλαν μερικά πραγματάκια και η νονά του Απόλλωνα του έστειλε και αυτή τα δωράκια του, τα βουλάκια του, τη λαμπάδα του, όλα. Χαρούμενοι εμείς, εννοείται. Θα σας τα δείξω σε λίγο αυτά και λόγω της ημέρας να πω, θέλω να πω, να στείλω ένα μήνυμα σε όλους που πιστεύω ότι το έχουμε ανάγκη όλοι αυτό, ό,τι και χαρακτήρες να είμαστε, σε ό,τι κατάσταση και να είμαστε. Νομίζω ότι όλοι χρειαζόμαστε αγάπη, παιδιά, την υγεία πάνω απ' όλα, αλλά να υπάρχει και αγάπη στις καρδιές μας και να έχουμε νιάξιμο και δόσιμο στους ανθρώπους, να δείχνουμε το ενδιαφέρον μας, να δείχνουμε την αγάπη μας, να αγκαλιάζουμε τους δικούς μας ανθρώπους, τους ανθρώπους που μας κάνουν χαρούμενους, να σκεφτόμαστε διπλά και τριπλά πριν πούμε κάτι που μπορεί να πειράξει, να ενοχλήσει, να πληγώσει κάποιον. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το δόσιμο και το νιάξιμο, όχι τόσο στα υλικά αγαθά, αλλά στα συναισθήματα. Για μένα αυτό είναι η αρχοντιά. Όχι τα πλούτη και αυτά. Για μένα η αρχοντιά είναι, άρχοντας είσαι όταν έχεις συναισθήματα να δώσεις και όταν τα δίνεις χωρίς να περιμένεις κάτι πίσω. Εννοείται ότι όλοι θέλουμε κάτι να πάρουμε σαν, όχι αντάλλαγμα, σαν νιάξιμο ας πούμε από κάποιον, να το εκτιμήσει, ξέρεις, εκτίμηση, σεβασμό. Αλλά όταν δίνεις την αγάπη σου, είσαι εσύ καλά με το μέσα σου, οπότε ό,τι και να κάνει ο άλλος, εσύ πρέπει να νιώθεις καλά. Αυτά, και καλό είναι τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη αυτή την περίοδο και γενικά όχι μόνο αυτή την περίοδο, αλλά έτσι λίγο παραπάνω να σκεφτόμαστε όσους έχουν ανάγκη, όσους δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να περάσουν έτσι κάπως καλύτερα ένα Πάσχα. Παιδιά, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να βοηθάμε,
Και ένα ακόμα, να μάθουμε να δεχόμαστε, παιδιά, την αγάπη. Γιατί έχω συναντήσει, δυστυχώς για εκείνους, για εμένα, εντάξει, εγώ έτσι κι αλλιώς θα την έδινα την αγάπη μου και τις συμβουλές μου και ό,τι ξέρω και ό,τι μπορώ να κάνω. Αλλά δυστυχώς έχω γνωρίσει πολύ κόσμο που δεν μπορεί να δεχτεί το νιάξιμο και την αγάπη, δεν το έχει μάθει, δεν του το έχουν προσφέρει και αυτό είναι πολύ κρίμα, γιατί δεν μπορεί να το δεχτεί. Δεν μπορεί να το νιώσει, έχει αμφιβολίες, το ένα τ' άλλο. Δεχτείτε την αγάπη, παιδιά, μην ψάχνετε δράκους πίσω από κάτι που είναι έτσι ευχάριστο και μην ψάχνεστε. Κοιτάξτε να δεχτείτε ότι απλόχερα σας δίνει ο άλλος, εννοείται συναισθήματα και όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καθόλου σημασία. Να αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον, πια, παιδιά, περάσαμε δύσκολη περίοδο. Αγκαλιάστε το ένας τον άλλον, να μην έχουμε μίση, κακίες και νεύρα συνέχεια, το αντιμετωπίζεις παντού πλέον, ο κόσμος έχει έρθει στα ωριά του. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίρνουμε πολλές ανάσες πριν πούμε το οτιδήποτε, γιατί, παιδιά, μερικές φορές με τα λόγια μας πληγώνουμε πάρα πολύ κόσμο και δεν είναι σωστό. Αυτά, να μην πούμε άλλα τέτοια. Πάμε να δούμε τι μας έστειλαν οι νονές, η μαμά μου και η Βικτωρία, η νονά του Απόλλωνα. Και να έρθουμε πίσω να συνεχίσουμε. Για να δούμε τι έστειλε η γιαγιά νονά, η θεία με το θείο και τα νυψάκια, τα ξαδερφάκια μας. Για να δούμε τι μας έστειλαν για το Πάσχα. Τα έχουν κάνει και ωραία εδώ. Αμάν, πω, ανυπομονώ να τα δει η μικρή και ο μικρός. Και αυγουλάκι. Για να δούμε. Wow. Καλά, θα τρελαθεί. Ωραίο. Τώρα κοιμάται, μόλις ξυπνήσει θα γίνει χαμός. Κι άλλο. Καλά, δεν το πιστεύω. Πήραν κι άλλο. Πλέιντο. Τέλειο. Ποιος ξέρει τι έχει μέσα τώρα, για να δούμε. Να δούμε. Αυτό τι είναι? Πρέπει να τα ανοίξω, Κάθισε να τα αφήσω εδώ. Να δούμε τι άλλο. Ένα κουνελάκι διακοσμητικό. Τέλειο. Για να δούμε τώρα. Αυτό είναι από την αδερφή μου. Εντάξει, H&M, ο μικρός. Πω και πουκάμισο. Τέλειο, δεν είναι? Καλά καλοκαίρια να έχουμε τώρα. Του μικρού είναι αυτά, ναι. Και η Αριάδνη. Καλά. Με κουνελάκι. Τι ωραίο είναι. Της Αριάδνης μας αυτό. Φορεματάκι. H&M. Κάτσε να δούμε τι έχει αυτό το κουτί. Είναι από το χαμόγελο, παιδιά. Μου είπε η μαμά ότι θα έχει πάρει λαμπάδα από το χαμόγελο του παιδιού. Δεν είναι το πολύ όμορφο το κουτί? Είναι τέλειο. Wow. Δεν υπάρχει, έτσι. Υπέροχο. Θα το βάλουμε στο δωμάτιό της. Τέλειο είναι αυτό! Πω, μαμά! Φανταστικό, Καλά, θα τρελαθεί μικρή! Πω! Υπέροχη λαμπάδα! Τσιπιδάκια μέσα, πανέμορφα! Ταιριάζουν και αυτά με όλο το σετ! Και έχει και σάκο, παιδιά! Έχει και σάκο, είναι υπέροχο! Κοιτάξτε. Σακιδιάκι, μικρό, να βάζει ό,τι θέλει αυτή. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Χίλια ευχαριστώ. Είναι υπέροχο δώρο. Η νονά έδωσε ρέστα. Εδώ είναι το γράμμα της μαμάς. Παιδάκια μας και εγγονάκια μας. Σας στέλνουμε λίγα πραγματάκια για την Αριάδνη μας που την έχω βαφτίσει κιόλας. Και τον Απολωνάκο μας με πολύ αγάπη για να σας ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ καλό Πάσχα. Να είστε όλοι καλά στην υγεία,
και σας ευχαριστούμε και εμείς από μακριά βέβαια, αλλά μας φτάνει να σας βλέπουμε ότι περνάτε καλά. Σας αγαπάμε πολύ όλους, μπαμπάς, μαμά, παππούς, γιαγιά. Δεν τελειώσαμε εδώ όπως καταλάβατε, έχω κι άλλα. Α, εντάξει. Είναι φούστα τζιν, Ζάρα. Νομίζω θα είναι τέλεια, παιδιά. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα. Αλλά η μαμά μου έχει και απίστευτο γούστο, εντάξει. Υπέροχη. Λοιπόν, έτσι να συνεχίσουμε. Να, το και το άλλο. Πουκαμισάκι κροπ. Με πολύ ωραία χρώματα. Δεν υπάρχει, παιδιά. Και εντάξει, τώρα αυτό πρέπει να είναι το αγαπημένο της. Υπέροχο, μαμά. Τέλειο, φανταστικό. Έχω ξετρελαθεί, ε. Είναι τζιν μπουφανάκι με κρόσια. Ζάρα κι αυτό. Λευκό. Καλά, εγώ με τα λευκά έχω θέμα. Βερμουδούλα για το μικρούλι. Νάτι. Τζιν κι αυτή, ωραία. Και τέλειο μπλουζάκι με καρφαρίες. Θα τρελαθούν αυτά, εντάξει, δεν υπάρχει. Τι να πω τώρα εδώ εγώ, είναι όλα τέλεια, τι να πω εγώ εδώ τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας δείξω και τη Νονά στο Πολωνάκου το πακέτο. Wow! Τι ωραία πραγματάκια μας έστειλαν. Για να δούμε. Έχουμε αυγουλάκια, έχουμε κουνελάκια, σοκολατένια. Υπέροχα. Α, θα τρελαθεί. Μόλις σηκωθεί από τον ύπνο του, θα τρελαθεί Νονά. Για να δούμε και τα υπόλοιπα. Να τα και τα βουλάκια, τα σοκολατένια. Πολύ ωραία. Και ωραία χρωματάκια. Έχει και τη λαμπάδα του μέσα. Έστειλαν αρκετά κουνελάκια για την Αριάδνη μας. Τι ωραία. Πόσο ωραίο είναι να σε σκέφτονται έτσι, να σκέφτονται και τα δύο τα παιδάκια. Γιατί δεν είναι τίποτα αυτονόητο, παιδιά. Για να δούμε και τη λαμπάδα. Λοιπόν, είναι από υποκατάστημα της Τηλίδας, γιατί η Νονά μας είναι από τη Τηλίδα. Θα την ανοίξω τώρα να τη δείτε. Μόλις την άνοιξα, παιδιά, τι υπέροχη που είναι. Πόσο διαφορετική. Καλέ, τι cool Νονά έχουμε εμείς. Πόσο trendy Νονά έχουμε και το αυτοκινητάκι πάνω, θα τρελαθεί αυτός. Καλά, περιττό να σου πω Νονά ότι το αυτοκίνητο θα βγει πριν την Ανάσταση από πάνω, εννοείται. Και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Έχουμε μέσα και καραμελάκι, βλέπω εδώ. Να δούμε και τα παπουτσάκια. Ω, έχει και κάλτσες μέσα. Τι ωραία. Μπράβο ρε Νονά, τι ωραία όλα. Άμα. Φανταστικό, ε. Κοιτάξτε εδώ. Τα γνωστά τα Adidas, τα Stan Smith. Θα του πηγαίνουν τέλεια. Λευκό, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το προτιμώ στα παιδιά έτσι κιόλας, ανοιχτόχρωμα, τα παπουτσάκια τους. Υπέροχα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη τσαντούλα που έγραφε το όνομα της Ζουζούνας, μας είχαν εδώ καλτσούλες για την Αριάδη μας και αυτό εδώ το παραμύθι. Καλά, ανυπομονώ να το διαβάσουμε. Βιβλία που προάγουν τη συναισθηματική νοημοσύνη. Υπέροχα, θα το διαβάσω στα παιδιά το βράδυ. Τέλειο είναι. Είδατε πόσο ωραία πραγματάκια μας έστειλαν. Τι ωραία, σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας. Τα παιδιά ξετρελάθηκαν. Έστειλα και στη μία Νονά και στην άλλη. Έστειλα αντιδράσεις. Τράβηξα βίντεο τα παιδιά, πάντα θέλω να τα έχω αυτά, για να χαίρονται και οι υπόλοιποι που να τα βλέπουν, έτσι. Γιατί η χαρά του ανθρώπου που στέλνει κάτι είναι η αντίδραση του, η χαρά του άλλου που παίρνει, έτσι. Αυτό και μόνο. Αυτά και να πω χίλια ευχαριστώ, ήταν πάρα πολλά και όμορφα όλα αυτά που στείλατε, την αγάπη σας που την βάλατε όλοι μέσα στα κουτιά. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Νομίζω αυτά είχα να πω. Θα περιμένω τώρα να κρυώσουν τα αυγουλάκια και θα επιχειρήσω με αυτές εδώ τις βαφές που σας είπα, να τα βάψω έτσι όπως σας είπα,
Εσείς μείνετε εδώ να δείτε τα πλανάκια μου, να δείτε τα αυγουλάκια μου. Έχω εδώ και τα καλαθάκια μου να τα βάλω. Θέλω να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια τι παραδόσεις έχετε εσείς αυτή την ημέρα, πώς βάφετε τα αυγουλάκια σας, τι φτιάξατε σήμερα. Θέλω να μου γράψετε έτσι τι έχετε κάνει μέχρι τώρα, γιατί ξέρω, εμείς συναντιόμαστε τα πνεύματά μας και κάνουμε κάπως παρόμοια πραγματάκια έτσι τη Μεγάλη Εβδομάδα. Να μου πείτε και τα σχέδιά σας για το Πάσχα, για την Ανάσταση και για το Πάσχα. Είναι λίγο δύσκολα γενικά παντού αυτή την περίοδο, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα και εμείς εδώ και από ό,τι κατάλαβα και στην Ελλάδα. Να σας πω ότι εμείς θα κλείσουμε ραντεβού λογικά σήμερα, γιατί είναι με ραντεβού στην εκκλησία εμάς εδώ. Θα κλείσουμε στους Αγίους Πάντες νομίζω, ναι, στο κέντρο, στο Μόναχο. Να πάμε στην εκκλησία το Μεγάλο Σάββατο, την Ανάσταση. Δεν ξέρω τι ώρες θα επιτρέπεται και τα λοιπά, γιατί έχουμε και απαγορεύσεις μέχρι κάποια ώρα το βράδυ. Οπότε λογικά θα βγει και νωρίτερα η Ανάσταση. Θα το δούμε αυτό, θα πάρω τον πάτερ να ρωτήσω ή κάποιος θα είναι στην εκκλησία. Οπότε θα πάρουμε τις λαμπαδούλες μας και θα πάμε με τα παιδάκια μας, όπως και να έχει. Και την Κυριακή θέλουμε να κάνουμε έτσι γκριλ μάλλον, ή θέλαμε να το κάνουμε στην Ήπεθρο, αλλά επειδή δεν θα έχει καλό καιρό από ό,τι είδαμε την πρόγνωση, θα κάτσουμε στο σπίτι μας, όπως κάθε φορά, τον τελευταίο καιρό, και θα μαγειρέψω μάλλον, μπορεί να πάρουμε κάτι σε παϊδάκια αρνίσια, για να μπούμε στο κλίμα λίγο, να μην είμαστε εκτός εντελώς. Μπορεί να φτιάξω και κάτι σε χοιρινό μαγειρευτό, θα το δω, μπορεί να κάνω γάστρα, δεν ξέρω εσείς τι φτιάχνετε. Την Κυριακή του Πάσχα, εκτός από αρνί, εντάξει το ξέρω, και ήθελα να κάνω σαν γαρδούμπες, τύπο ας πούμε ψευτογαρδούμπες για την Ανάσταση, επειδή πάντα η μαμά μου έφτιαχνε γαρδούμπες το Μεγάλο Σάββατο όταν γυρνούσαμε από την εκκλησία, και ήθελα κάπως να βρω κάτι παρόμοιο να το κάνω, και θα πάω στο κρεοπωλείο και αν έχει σηκώτη αρνίσιο θα πάρω σηκωτάκια, θα τα βάλω στο ταψί. Θα βάλω και τα υλικά που μου είπε η μαμά μου, τα μυρωδικά, τα κρεμμυδάκια, τα πράσα και τα λοιπά, ό,τι μου είπε. Νομίζω μου είπε και άνηθο, θα την ξαναρωτήσω βέβαια, ντοματούλα και τα λοιπά. Σαν να έφτιαχνε γαρδούμπες ας πούμε. Εγώ επειδή τρώω μόνο το σηκώτι από τις γαρδούμπες, είπα να το κάνω έτσι σαν και καλά γαρδούμπες. Να πάρουμε λίγο τη μυρωδιά ρε παιδί μου, να τσουγκρίσουμε και τα αυγουλάκια μας, να φτιάξουμε και τις σαλάτες μας, να το νιώσουμε ρε παιδί μου κι εμείς λίγο. Μια και είμαστε έτσι απομονωμένα φέτος πάλι, ελπίζω του χρόνου να είμαστε καλά, να το κάνουμε διαφορετικά, όμορφα, ωραία, όπως του πρέπει, ελεύθερα. Λοιπόν, για να μην σας ζαλίζω άλλο, θα κλείσω εδώ το βιντεάκι αυτό, θα περιμένετε να δείτε και τα αυγουλάκια μου όμως, θέλω να μείνετε εδώ, θα σας χαιρετήσω εδώ, σας αγαπώ πολύ, θέλω να περάσετε όμορφα, να είστε όλοι υγιείς, Να μην ξανασυμβεί σε κανένα τίποτα, ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου το λέω. Και όσοι έχετε το οτιδήποτε, αντιμετωπίζετε προβλήματα σε όποια φύσεως, να βρείτε λύσεις άμεσα, γρήγορα και να είναι όλα περαστικά. Σας εύχομαι ένα πολύ πολύ όμορφο Πάσχα. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Σας αγαπώ.